γίνεται προς τα καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πάλι έχουμε εδώ πέρα ιστορία μεγάλη. Παιδιά, πάνω τζάμπα τζιμπάτε εδώ στις Αυγίτη, δε. Αυτούς τους ανθρώπους είναι να τους προτιμάς. Δεν είναι να κάτσε να σκάσεις, ούτε να συζητάς, ούτε τίποτα. Τζάμπα τσιμπούσατε. Τέλος πάντων, το μίσος που έχουν αυτοί για τους αριστερούς είναι γνωστό. Το ζήτημα είναι ότι έχουν και αγάπη για την προδοσία και τους θερμοδασφαλίτες. Εκεί είναι το ζήτημα. Απλά τους υποτιμάμε τουλάχιστον. Λοιπόν, αφού το ξεκίνησα έτσι, εγώ θέλω να πω ότι. Γιατί μιλάτε έτσι για τους συμμάχους σας, το όχι, ρε παιδιά. Μην αρχίσει να συμπαρούφεσαι τώρα. Μην αρχίσει να συμπαρούφεσαι τώρα. Μην αρχίσει να συμπαρούφεσαι τώρα. Τι πρώτα τώρα, τώρα είναι λίγο πιο σοβαρά τα θέματα. Ελάχιστα, ναι. Ναι, λοιπόν, εγώ ως άγνωστος ήθελα να πω ότι ντρέπομαι για την ηγεσία του ΚΚ, πραγματικά. Είναι η δεύτερη φορά μέσα στην τελευταία δεκαετία που τους λυπάμαι και λέω πόσο μικρή τελικά είναι. Η πρώτη πότε ήταν. Παπαρίγα, με την Παπαρίγα στις πρώτες εκλογές που ενώ το ΚΚ είχε ένα μεγάλο ποσοστό στα γκάλοπ, είχε και είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε και τελείωσε κιόλας. Μπράβο. Οπότε είναι η δεύτερη φορά που με πληγώνουν και φυσικά θα φύγω κιόλας και το πιο κοντινό κόμμα στο δικό μας που μετά είναι το Αναρσία. Και εκεί θα πάω πλέον από εδώ και πέρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο καπέλο. Εγώ ήθελα να πω, παιδιά, ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο υπάλληλος, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, μικρός ελεύθερος επαγγελματίας όπως είμαι εγώ, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε με αυτό το μνημόνιο, έτσι, και θα έρθουν και χειρότερα. Και είναι σίγουρο ότι θα έρθει και χρονοκοπία, μας το είπαν ξεκάθαρα χθες. Μας το είπαν ξεκάθαρα ότι θα σας κάνουμε δύο χρόνια τρία, αλλά δεν θα γλιτώσετε πάλι. Είναι σαφέστατο. Και βλέπουμε και ποιοι είναι αυτοί που λένε το ναι. Δηλαδή ποιοι, τα κανάλια, οι βολεμένοι, είναι Παπάρης. Ένας χρυσαυγίτης πριν από 10 λεπτά. Ο χρυσαυγίτης, ο φίλος γιατί. Ελεύθερη βούληση όμως. Και κανονικά παιδιά όσοι σας λέγανε ναι, κάθε φορά που ένας χρυσαυγίτης μιλάει για ελεύθερη βούληση, ένα σκιουράκι πεθαίνει στον Αμαζόνιο. Ναι, οι βολεμένοι θέλουν το ευρώ, εμείς που μαχόμαστε και αγωνιζόμαστε θέλουμε κάτι να αλλάξει. Δεν λέμε να φύγουμε από το ευρώ, αλλά άμα χρειαστεί να φύγουμε και από το ευρώ και αυτά λεπορηθούμε ρε παιδί μου, τουλάχιστον το παιδί μου που εμένα είναι 10 μηνών, έτσι, δεν θα το κρίνουν το μέλλον τους αυτοί όπως θέλουνε. Τουλάχιστον την ευθύνη θα την έχω εγώ για την γη από εδώ και πέρα. Μπράβο ρε Μάγκα, πολύ ωραία τα λες. Τι να πούμε. Την ευθύνη για το παιδί μου θα την έχω εγώ και ας κάνω και λάθος, δεν με νοιάζει. Αυτά παιδιά. Μπράβο, να σε καλά.